Η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε το καλύτερο οικόπεδο, απλώς έχουμε το χειρότερο χτίσμα. Καλό είναι να βάζουμε και εμείς το δικό μας το τουβλάκι για να το κάνουμε καλύτερο το χτίσμα, γιατί το οικόπεδο παραμένει να είναι το καλύτερο. Σήμερα ήρθες μόνος σου εδώ? Εννοείς, ναι, με τα πόδια. Γιατί με δεν σε αφήνει το κινητό να έρθεις. Ήρθαμε μεγάλη παρέα. Αν εννοείται κάτι περίεργο, δεν θα βγάλετε κάποιο σχόλιο. Όχι, απλά θα ήθελα να σε ρωτήσω. Γράφονται πάρα πολλά για την προσωπική σου ζωή, ενώ είσαι άτομο χαμηλών τόνων. Σε ενοχλεί ή το αφήνει, σου περνάει τελείως αδιάφορο? Αν είσαι δημοσιογράφος, προφανώς ξέρεις ποια είναι η στάση μου σε όλο αυτό. Σήμερα ήρθες μόνη σου εδώ? Σήμερα ήρθα με τους φίλους μου. Σε είδαμε με τον Αλέξη Γεωργούλη, ήρθατε ναι. μαζί. Ναι. Και? Όχι, απλά λέω. Ναι, ήρθαμε μαζί. Mm-hmm. Πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση σου με τον Αλέξη? Αρμονική. Δεν τσακώνεστε δηλαδή? Γενικότερα, όχι. Δεν τσακώνομαι με τους φίλους μου. Έχουμε πολλή ισορροπία. Ξεκινάει ο αγώνας, σας ευχαριστώ είσαι πάρα γυναίκα... πολύ. Μια τελευταία ερώτηση. Αν είσαι γυναίκα παραδοσιακή, δηλαδή πιστεύεις στην έννοια του γάμου, θα ήθελες? Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ, γεια σας. Επόμενη. 15 χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά τόσο πολύ, σε τόσο μεγάλη έκταση, σε εισαγωγικά χωρίς λόγο και αιτία, έτσι, στο μέγεθός του και για το συγκεκριμένο λόγο κιόλας, δηλαδή ήταν λίγο... Γενικά. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Υπάρχουν μέτρα και σταθμά. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που ενόχλησε τους ανθρώπους που σε σχολιάσαν αρνητικά? Νομίζω ότι ενοχλώ. Που υπάρχω. Με ενόχλησε γιατί πήγε σε άλλο επίπεδο, πήγε αλλού. Δεν βγήκαμε απλά να πούμε τη γνώμη μας για κάτι. Βγήκαμε να πούμε τη γνώμη μας με μένος, με ηρωνία, με λεγόμενο λιθοβολισμό. Τρεις μέρες ήμουν κολλημένη στον τοίχο και πετάγαν πέτρες. Μετά, σαφέστατα, εκεί που έπεσα κάτω, σηκώθηκα και απάντησα σε 5 πράγματα. Αυτό. Η τηλεόραση σου λείπει? Δεν μου λείπει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ γεμάτος ο χρόνος μου, όλα αυτά τα πράγματα που κάνω στο ίντερνετ. Αλλά φέτος θα κάνω και κάτι έτσι λίγο πιο διαφορετικό για τα δεδομένα μου. Ηθοποιία, διαβάσαμε ότι έκανες και κάστινγκ για κάποια σειρά. Μπορεί να έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Θα σας πω πολύ σύντομα. Σαν να κάνετε κάτι μαζί, όλοι μαζί το θέλετε? Δεν θα σου έλεγα όχι. Περνούσα πάρα πολύ καλά πέρυσι. Δηλαδή δεν είχε κανένα λόγο να σπάσει αυτή η παρέα. Έκανες επαφές και με την Τωρέτα για την εκπομπή που ετοιμάζει? Με την Τωρέτα έχουμε αυτή τη σχέση που μιλάμε όλη την ώρα για όλα τα πράγματα. Κάναμε κουβέντες αλλά πιο γενικές. Ήξερε η Τωρέτα ότι έχω να αφοσιωθώ σε άλλα πράγματα φέτος και το ήξερε από πιο πριν. Δεν θα επέστρεφες δηλαδή ξανά στη μεσημεριανή ζώνη? Δεν είναι. Το έκανα, μωρέ. Εντάξει, το έκανα, το είδα σαν περιεχόμενο. Εσύ εκτός τηλεόρασης πώς θα περνάς, σου έχει λείψει? Δεν μου λείπει τηλεόραση γιατί παραμένω στο Sky. Έχω ήδη κάνει μια πολύ καλή κουβέντα και θα συνεργαστούμε με τον Τάκη το Χατζή στην εκπομπή Ακραίος κάθε Κυριακή. Με τον Γιώργο Αυτιά διατηρείς επικοινωνία? Φυσικά. Έτσι κι αλλιώς. Είμαστε στον ίδιο σταθμό. Μας χωρίζει μόνο ένας όροφος. Είχαμε τον δω πολύ καιρό, τον είδα και προχθές μάλιστα. Τι είπατε? Καλημέρα, μαγράκι, τι κάνεις, όλα καλά, καλά, τι να πούμε. Συνεχίζω με μια συγκινητική στιγμή. Ο άθιμος Ανανιάδης Dorian Gray συνάντησε για πρώτη φορά το Φίβο, τον ετεροθαλή αδελφό του, και απαθανάτησαν τη σκηνή με το κινητό.